Την είδε λοιπόν την ελευθερία Αρμανιτάκη, την είδε, ναι. Πόσο τη εκατό? Έκανε 8,9 στο δυναμικό. Μα δουλεύει, κορίτσι μου. Μα ιντερμάτσε πρώτο όμω. Ένα σου πω, πολύ μακαρονάδα αυτό το βράδυ. Πρέπει να μα τρελάνει. Ήτανε πρώτο ο Νίκο Χατζηνικολάου στη Late Night Zone. Όχι, γιατί στη Late Night Zone απέναντι ήταν και το Survivor. Ήτανε και τα υπόλοιπα. Κατά διαόλου πήγε με 8, κάτι. Τι μου λες τώρα? Μα την ώρα που τελειώνει το Survivor ξεκινάει πάνω. Έλα σου πω, κολλητή του Χατζηνικολάου, είσαι τώρα εδώ πέρα. Δημόσια σχέση μα κάνει να μα τρελάνει, κορίτσι μου. Γιατί? Η άλλη έκανε, λες, πάτωση, τα πιάναμε 7-8 και μου λες Χατζηνικολάου, μια χαρά τα πήγε. Τον είδανε, 8% έκανε. Δεν με δουλεύει. Μα δουλεύει, κυρία Λούρου. Έφαγε και το Σρόιτερ που έχουν την αντιπαλότητα. Πόσο έχει δηλαδή ο Σρόιτερ? 7,9 είχε. Από τον πάτο στον πλάπατο. Ναι, αλλά στο γενικό έκανε 10,5 ο Χατζηνικολάου, 9,4 έκανε ο Σρόιτερ. Παιδιά, δεν μπορώ, τα νεύρα μου. Γιατί? Μην το σχολιάσουμε πολύ μακαρονάδα. Σε πειράζει το άμυλο. Τα νούμερα απλά. Ρούλα, σε πειράζει το άμυλο. Γενικά άμα τον, τον είδανε. Ναι, τον είδανε. Πόσο έκανε? 8,8. Όχι, γενικά άμα τον βάλουμε σε άλλε εκπομπέ. 8,9. 8,9 δεν τον είδανε. Άμα τον βάλουμε γενικά σε άλλε εκπομπέ δεν τον είδανε. Άμα βάλουμε τη λέει την άλλη. Χριστιανή μου, είναι ποσοστό το 100%. Ούτε το 1/10 των τηλεθεατών δεν τον είδε. Μαθηματικά δεν ξέρεις. Να σε στείλουμε πίσω. Τηλεκπαίδευση έκανες και εσύ. Όμως είχα τηλεκπαίδευση, θα ήταν καλά γιατί θα ήμουν ακόμα πολύ μικρή σε ηλικία. Οπότε καλά θα ήταν. Θα μας τρελάνε.